βρισκόμαστε από τον προηγούμενο αιώνα στην εποχή της evidence-based medicine, δηλαδή της ιατρικής βασισμένης σε αποδείξεις. Ετούμεθα ως υγειονομική σε αναστολή, ανεμβολίαστε για την νόσο COVID, να μας πούνε βάσει ποιων τεκμηρίων αποτελούμε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Έχουμε κάνει το ερώτημα αυτό 3 στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, 1 στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, 1 στο Υπουργείο Υγείας, 1 στην Επιτροπή Εμβολιασμού. Ο μόνος που μας απάντησε εγγράφως ήταν η Επιστημονική Επιτροπή που μας είπε ότι γι' αυτό πρέπει να μας απαντήσει το Υπουργείο ή η Επιτροπή Εμβολιασμού. Και η διεύθυνση στην οποία αντιστοιχεί η Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία τηλεφωνικά εχθές επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι όλα τα στοιχεία τα έχει στείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γράφει ότι 3 φορές ζήτησαν στοιχεία και δεν τα έλαβαν. Θέλουμε τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημά μας. Ο δικός μας ισχυρισμός είναι, και μπορούμε να τον αναπτύξουμε, ότι για λόγους δημόσιας υγείας επιβάλλεται να επιστρέψουμε στην υπηρεσία μας. Άρση των αναστολών πρώτα απ' όλα, θεωρούμε ότι είναι εντελώς άτομο πλέον αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται εκτός νοσοκομείου με τόση έλλειψη προσωπικού που έχουμε, ενώ μπορούν να προσφέρουν, όπως και έχουν προσφέρει τόσα χρόνια, τόσα πολλά πράγματα στην υγεία. Είναι άδικο. Πάγιο αίτημα νοσοκομείων πρώτα απ' όλα είναι αυτό. Είναι η μονοποίηση των συμβασιούχων, το ζητούμε συνέχεια. Είναι η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι να βγουν οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Αύξηση των μισθών μας. Όλα αυτά τα αιτήματα που συνεχώς βγαίνουμε, φωνάζουμε, ζητούμε. Χρειαζόμαστε προσωπικό και νοσηλευτικό και ιατρικό και παραϊατρικό και όλες τις ειδικότητες. Υπάρχει μεγάλη υποβάθμιση στο ψυχιατρίο Χανίων, υποδομών. Στην κλινική του νοσοκομείου, δηλαδή. Όχι, στις δομές του ψυχιατρίου. Στις δομές. Υπάρχει φοβερή υποβάθμιση. Τα προβλήματα είναι κτηριακά φοβερά. Έχουμε λήψη προσωπικού και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν έχουμε ένα στενοφόρο να μεταφέρουμε τους ασθενείς στο νοσοκομείο και αναγκάζονται οι ασθενείς και πληρώνουν ταξί για να έρθουν στο νοσοκομείο να πληρώνουν οι γιατροί. Και πάρα πολλά ακόμα, τα οποία πρέπει να πούμε κάποια στιγμή να τα πούμε στα Χανιά, γιατί δεν τα γνωρίζει κανείς. Ποιες δομές είναι αυτές που αναφέρεστε? Είναι τα οικοτροφεία που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Το ένα οικοτροφείο βρίσκεται στον Καλαθά και το άλλο βρίσκεται στην Κονολούλου. Αυτά αντιμετωπίζουν το άμεσο πρόβλημα. Τα άλλα, όχι ότι δεν έχουν πρόβλημα, αλλά υπάρχει φοβερή έλλειψη προσωπικού. Στηρίζουμε την πανελλαδική απεργία τους και εδώ στα Χανιά, και των γιατρών και των νοσηλευτών. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και εμείς σαν εργατικά σωματεία, σαν εργαζόμενοι του νομού, να δούμε ένα νοσοκομείο κρατικό να μετατρέπεται με όλες αυτές τις κινήσεις και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και αυτής, ως ένα νοσοκομείο επιχείρηση. Στεκόμαστε δίπλα στους προβληματισμούς τους και γι' αυτό άλλωστε καλούμε και το απόγευμα στις 6 ώρα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, όπως καλέσαμε και τα μέλη των σωματείων που έχουν να κάνουν με τους οικοδόμους, με τα τρόφιμα ποτά, με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, εμείς από τον επιστημισμό, οι διανομής, να διαδηλώσουμε δίπλα τους, όπως βρισκόμαστε και εδώ σήμερα, για ένα δημόσιο νοσοκομείο, για ζωή που τους αξίζει. Πέρασαν ό,τι πέρασαν για να μας προστατεύσουν την διάρκεια της πανδημίας. Θέλουμε να τους δούμε να έχουν αυξήσει τους μισθούς όπως ο κάθε εργαζόμενος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο πλευρό των υγειονομικών ενάντια στην προσπάθεια υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης των δημόσιων δομών υγείας, αλλά και ενάντια στην προσπάθεια λασπολόγησης της εργασίας των υγειονομικών που γίνεται τους τελευταίους μήνες από διάφορους. Στην ανάγκη για άμεση στελέχωση και μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία πανελλαδικά, τα συνδικάτα οικοδόμων στηρίζουμε την προσπάθεια των υγειονομικών και βρισκόμαστε στη σημερινή απεργία. Επίσης, καλούμε στο σημερινό συλλαλητήριο
για τα θέματα της υγείας στην αγορά σήμερα το απόγευμα στις 6:30.